για να ανακόψει την εξάπλωση της πανδημίας. Αυτά τα μέτρα θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Αυτή η επίπτωση μπορεί να περιοριστεί κυρίως με δημόσιες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις που ως οικονομικό επιτελείο υλοποιούμε με μεθοδικότητα, με συνέπεια, με κοινωνική δικαιοσύνη, με ψυχραιμία και διορατικότητα, γιατί πρέπει να ελπίζουμε και να ενεργούμε για το καλύτερο, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Σήμερα, εισαγωγικά, θα επαναλάβω αυτό που είπα το Σάββατο. Οι εξελίξεις δικαιώνουν τον ορθολογισμό με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή πολεμική ετοιμότητα, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά. Επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να έχουμε τα πυρομαχικά, ώστε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά να τα ρίχνουμε στη μάχη. Η προχθεσινή ανακοίνωση του Eurogroup αυτό το αποτυπώνει. Τα δημοσιονομικά μέτρα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κατά μέσο όρο ανέρχονται στο 4% του ΑΕΠ για το 2020. Στην Ελλάδα αυτά τα μέτρα έχουν ήδη ξεπεράσει το 6%. Οι εξελίξεις όμως επιβεβαιώνουν και κάτι ακόμα. Ότι πρέπει να διατηρούμε και επαρκές οπλοστάσιο, ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα αργήσει. Γι' αυτό αξιοποιούμε με σύνεση, υπευθυνότητα και νοικοκυρεμένη διαχείριση τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, που σήμερα διατηρούμε με επάρκεια. Ταμιακά διαθέσιμα που ανέρχονται στα 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 50% χτίστηκε το τελευταίο έτος από την σημερινή κυβέρνηση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υπολείπου είναι ουσιαστικά δεσμευμένο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, από όρια της ενισχυμένης εποπτείας, καθεστώς στο οποίο βρίσκεται η χώρα από το καλοκαίρι του 2018. Με αυτά τα δεδομένα, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ερχόμαστε να επεκτείνουμε και να διευρύνουμε την παρέμβασή μας για τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Παρεμβάσεις που καλύπτουν εργαζόμενους, ανέργους, επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, δανειολήπτες, ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα, πρώτον, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, εργοδοτών, ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα κατ' Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, στα 675 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το μήνα Νοέμβριο. Σήμερα, εκτός της επέκτασης του μέτρου, ανακοινώνουμε και μία πρόσθετη πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων εν ώψη των ερωτών. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, μέχρι και χθες, 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά το μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον
της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί. Το κόστος υπολογίζεται στα 215 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω φυλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. Το κόστος υπολογίζεται στα 230 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Το κόστος υπολογίζεται στα 66 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίσαμε στη Βουλή και καλύπτουν όλους τους προηγούμενους μήνες. Τέταρτον, για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις επίσης στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Το κόστος υπολογίζεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ. Πέμπτον, συνεχίζεται αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση την διευρυμένη λίστα κάθε Απριλίου σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έως το τέλος του έτους. Έκτον, επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ενεργείας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά 2 μήνες. Το κόστος υπολογίζεται στα 308 εκατομμύρια ευρώ. Έβδομο, χορηγείται νέα εφάπαξ, οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, κατά αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου. Το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής αφορά σε περίπου 130.000 άνεργους συμπατριώτες μας που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η Μαρτίου 2020. Το κόστος υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Όγδοον, όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για την φοιτητική κατοικία των τέκνων τους ανά την επικράτεια. Επιπλέον όμως, από το μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, το 1 δεύτερο της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το κόστος υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ένατον, διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιτρεπτέα προκαταβολή 4. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα ανεξαρτήτως πτώση τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ' ελάχιστο 2.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί το Σάββατο, αναφορικά τόσο με την μη επιστροφή του 50% της ενίσχυσης, όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων επιχειρήσεων. Το κόστος
της ενισχυμένης επιστρεπτέας προκαταβολής 4 υπολογίζεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και της επιστρεπτέας προκαταβολής 5 στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, δέκατον, επεξεργαζόμαστε και σύντομα θα ανακοινώσουμε νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών. Με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος των μέτρων, των νέων μέτρων, των πρόσθετων μέτρων, ανέρχεται στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σημαντικά για να ανταποκριθούν στην δυναμική της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία. Παρεμβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά και στοχευμένα. Αντιδρά με κοινωνική ευαισθησία, με απόλυτη αίσθηση της κρισιμότητας κατάστασης. Μην ξεχνώντας όμως ότι πρέπει μέσα και σε αυτή την έκτακτη, δύσκολη συγκυρία να διαφυλάξουμε τους σκόπους του ελληνικού λαού. Γιατί έχουμε μόνο μία επιλογή. Να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή, την οικονομία της πιο παραγωγική και την κοινωνία μας πιο δίκαιη και συνεκτική. Την κρίση θα την περάσουμε ενωμένοι, με το κόστος μοιρασμένο δίκαια στην κοινωνία και με αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε, αρκεί να έχουμε την υγεία μας. Αυτή προέχει.